Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει το πολύπαθο θέμα της οριστικής παραχώρησης της χερσαίας λιμενικής ζώνης στην τοπική κοινωνία. Για το νομικό κείμενο οριστικής παραχώρησης από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει λάβει γνώση η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Εμείς αυτό που θέλουμε και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα είναι ό,τι πάρουμε, ό,τι πάρει ο πατριαρχικός λαός μέσω του Δήμου, να είναι καθαρό. Καθαρό από παλιές αμαρτίες ή παλιές κρεμότητες. Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη, μάθαμε πριν μια εβδομάδα ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λίγο πολύ λέει γκρεμίστε τα μαγαζά, κάποιοι να γκρεμίσουν τα μαγαζά γιατί είναι παράνομα. Απόφαση που εκκρεμεί από το 2008. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, δηλαδή τι να πάρουμε. Πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε να πάμε γρήγορα σε νομοθετική διάταξη με την κυβέρνηση για να μας τον παραχωρήσει. Μάλιστα, σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Σώμα, με σκοπό να λάβουν θέσεις οι δημοτικές παρατάξεις για τα όρια της ζώνης που θα εκχωρηθεί από την κυβέρνηση, αλλά και να εξουσιοδοτήσουν τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να υπογράψει τη σχετική σύμβαση οριστικής παραχώρησης. Γίνεται μια συζήτηση για το πολιτικό, και στο πολιτικό επίπεδο και στο νομικό επίπεδο. Ο Δήμαρχος έχει πει ότι θα ακολουθήσει μια σύσκεψη όλων των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να ενημερωθούν για τις συζητήσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι η κρίσιμη λέξη είναι ό,τι πάρουμε να είναι καθαρό, να μπορούμε να κάνουμε ανάπλαση του χώρου, να μην λέει ο άλλος είναι γυαλός, άλλος είναι παραλία, άλλος δεν μπορεί να κουνηθείς. Για παράδειγμα, ο Μόλος Αγίου Νικολάου, που είναι ένα κρίσιμο θέμα και πρέπει να γίνει ανάπλαση, όλη εκεί η ζώνη, το 1/3 είναι κάτω από τη γραμμή παραλίας. Εκεί δηλαδή δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου, δεν θα κάνουμε ανάπλαση. Θα σταματήσουμε σε μια λωριδίτσα και μετά θα πούνε όχι, γιατί εκεί είναι θάλασσα. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα πέσουν υπογραφές κατά την εδώ επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Δυτικής Ελλάδας.